Γεια σας παιδιά, ένα συγκριτικό, ένα review θα κάνουμε σήμερα. Θα δούμε εδώ τούτο το αφρόλουτρο, το σαμπουάν μάλλον, αυτοκινήτου. Το πήρα από εδώ από ένα κατάστημα με αξεσουάρ. Αυτό τώρα εδώ λέει στις οδηγίες 30 ml σε 4 λίτρα νερού. Τέλος πάντων, στο κανονάκι μας το βάλουμε. Αυτό συνήθως βάζει 1 λίτρο. Εμείς συνήθως βάζουμε 100 γραμμάρια. Ο αφρός τώρα που θα πρέπει να δούμε, πρέπει να είναι παχύς, πυκνός και να κάθεται στα μάξι. Να μην φεύγει κατευθείαν, ας πούμε, να μην γλιστράει. Αυτό ήταν από τα πιο ακριβά, ας πούμε, που είχε, οπότε είπα να το δοκιμάσω. Είχε κάτι άλλο πάλι βούλης, κάτι σιμ, σαμπουάν έτσι, λέω με 4-5 ευρώ, λέω ας το καλύτερα. Ας πάρουμε αυτό που είναι και γνωστή μάρκα, αμερικάνικο πρέπει να είναι αυτό. Κερί με καρναούμπα έχει, σαμπουάν με κερί. Οπότε για πάμε να δούμε τι θα κάνει εδώ στο γυάρισμα, το οποίο είναι αρκετά βρώμικο. Έχει βρέξει λάσπη. Θα του κάνουμε βέβαια τώρα ένα ξέπλυμα στην αρχή με το πιεστικό και μετά με τον αφρό. Ένα ξέπλυμα μετά και μετά πάλι με το χέρι. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Να βάλουμε το σαμπουάν μας στο κανονάκι μας και τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν παιδιά, έχουμε βάλει 100 ml σαμπουάν στο ναφροποιητή μας, στο κανονάκι μας και πάμε να βάλουμε το υπόλοιπο νερό για να δούμε πώς θα μας δουλέψει. Λοιπόν, έτοιμοι παιδιά, πάμε να δούμε τι θα κάνει ο αφρός μας.
Λοιπόν, όπως είδαμε παιδιά, το σαμπουάν της Φόρμουλα 1 δεν μας δούλεψε πολύ καλά. Με 100 ml ποσότητα στο κανονάκι μας. Αυτό τώρα έπρεπε να βάλω μάλλον λίγο παραπάνω, διότι τα σαμπουάν με κεριά συνήθως δεν κάνουν. Πάρα πολύ αφρό. Οπότε θα ξαναδοκιμάσουμε την επόμενη φορά με 200 ml. Όπως είχα πει και στο πρώτο βιντεάκι με τον αφρό εδώ της Kärcher που είχα βάλει. Και θα δούμε τα αποτελέσματα. Ο αφρός μας, όπως είδατε, ήταν πολύ αραιός και δεν κάθανε καθόλου στο αμάξι. Οπότε την επόμενη φορά θα διπλασιάσουμε την ποσότητα για να δούμε και τη διαφορά, αν υπάρχει διαφορά. Μέχρι τότε, αντίο και τα ξαναλέμε. Τσάου.